Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, στην ευθεία της νίκης. Και καλούμε στο βήμα το σημερινό και αυριανό δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Μπαΐλη. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη μεγάλη παρουσία σας που απόψε στέλνει ένα μήνυμα. Μήνυμα νίκης, μήνυμα ενότητας. Μένουν μόνο λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη νίκη του λαού της Πρέβεζας. Μια νίκη που έρχεται σε μια δύσκολη εποχή για τον τόπο και ιδιαίτερα για το Δήμο μας λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα όμως καθοριστικής για το αύριο όλων μας και κυρίως της νέας γενιάς που δοκιμάζεται ιδιαίτερα με σκληρό τρόπο. Μια γενιά που δυστυχώς αδικήσαμε. Μια γενιά που την έχουμε οδηγήσει σε αδιέξοδο. Μπροστά σε αυτή την εποχή που έρχεται, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να γυρίσει την πλάτη του στο αύριο. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Όλοι πρέπει να είμαστε παρόντες. Γιατί δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τυχόν αποτυχίες εκ των υστέρων. Τώρα ήρθε η ώρα να διαχειριστούμε μια δύσκολη συγκυρία. Αλλά πρέπει και να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, να υλοποιήσουμε αυτά που έχει ανάγκη η Πρέβεζα. Τώρα, μετά από 3 χρόνια διαρκούς αγώνα για να κρατηθεί ο Δήμος Πρέβεζας όρθιος, καταφέραμε να γυρίσουμε σελίδα και μπορούμε σήμερα να σας κοιτάξουμε όλους και όλες κατάματα. Είχα σκεφτεί σήμερα λίγο από την μεγάλη νίκη της Κυριακής να κάνω όπως συνηθίζεται ένα ακόμη απολογισμό. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται. Δεν είναι η ώρα να λέμε τι κάναμε. Καθήκον και υποχρεωσή μας ήταν. Αυτό που ενδιαφέρει τους δημότες μας είναι τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Και σήμερα ενώπιον όλων όσων μας στήριξαν από την πρώτη στιγμή αλλά και όσων προσθέθηκαν τώρα στην πορεία μας προς την νίκη, θέλω ειλικρινά να δεσμευτώ για το μέλλον του τόπου μας. Γιατί τώρα έχουμε το χρόνο, έχουμε τις βάσεις, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία για τη μεγάλη ανατροπή. Έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη πενταετία, όπου θα δοκιμαστούν προσωπικές αντοχές και ικανότητες. Διάθεση για καθημερινή δουλειά και σίγουρες αποφάσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη και την πρόοδο σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν δεσμεύομαι όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Θα ήταν πολύ καλό για τον τόπο μας οι περισσότερες αποφάσεις, αν όχι όλες, να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά. Να καταργηθεί η οριακή και να περάσουμε στην μεγάλη πλειοψηφία. Μια εξέλιξη που θα σημάνει την αλλαγή σε νοοτροπίες δεκαετιών. Όσοι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι συμφωνούν με ένα έργο, με μια απόφαση, με μια πρωτοβουλία του Δήμου, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Δεσμεύομαι να υπάρξει ειδική υπηρεσία που θα συνδέει το Δήμο με τους νέους. Μια υπηρεσία που θα προσφέρει με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο κάθε δυνατή βοήθεια σε όλους. Και ιδιαίτερα στους νέους και στους εργαζόμενους που ζουν με τον εφιάλτη της φτώχειας και της ανεργίας. Και όσοι θέλουν επίσης να μείνουν εδώ, να αναπτύξουν δράσεις στην οικονομία, στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Δεσμεύομαι ότι θα κάνουμε πράξη, τη νέα αντίληψη για το αύριο που στηρίζεται στη λογική. Η πόλη της Πρέβεζας ως Μητρόπολη του Δήμου, που θα κοιτάζει προς τα χωριά των πρώην Δήμων Ζαλόγκου και Λούρου και τα χωριά αυτά να κοιτάζουν προς την πόλη της Πρέβεζας. Θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο ό,τι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση.
όχι μόνο για την τοπική οικονομία που το έχει ανάγκη ο τόπος, αλλά και για να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ κέντρου και ενδοχώρας. Για να μπορούμε να πούμε και να μιλάμε για έναν ενιαίο χώρο στην οικονομία, τον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και την ίδια τη ζωή. Δεσμεύομαι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την ανάπτυξη και τη στήριξη του τουρισμού. Η Πρέβεζα, φίλες και φίλοι, έχει την ευλογία να συνδυάζει άριστες παραλίες με ένα σπάνιο σε ομορφιά φυσικό περιβάλλον, αλλά και με την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της. Το κυριότερο όμως είναι ότι έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Και επιπλέον, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει δυναμικούς επιχειρηματίες με όραμα και διάθεση για νέες επενδύσεις και νέες δράσεις. Και δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε κάθε ιδιωτική επένδυση με μία όμως βασική προϋπόθεση, σεβασμό στο περιβάλλον. Δεσμεύομαι να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όλες τις παραγωγικές ομάδες που αποσχολούνται στον πρωτογενή τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία. Να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τα τοπικά προϊόντα. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι διαφορετικό. Το μεγάλο στοίχημα για μας δεν είναι μόνο η προβολή των προϊόντων και το κυνήγι των εξαγωγών. Θα επιδιώξουμε και θα καταφέρουμε πρώτα να καλύψουμε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η κατάκτηση της αγοράς, της Πρέβεζας από τόπια προϊόντα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θα δημιουργήσει νέες σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Επίσης, θα πρέπει να δεσμευτούμε για την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Ακτίου προς όφελος του Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, την αναβάθμιση της εμπορικότητας του λιμανιού, την κατασκευή του τουριστικού λιμένα και τη δημιουργία ειδικών ζωνών ανάπτυξης στον Ορεινό Όγκο. Επίσης, δεσμεύομαι ότι για τα μεγάλα έργα θα επιδιώξω επί της ουσίας να συμφωνούν όλοι οι τοπικοί φορείς, ώστε ενωμένοι και σίγουροι για τις επιλογές μας να χαράξουμε ένα νέο δρόμο για την Πρέβεζα. Θα μπορούσα να απορριθμίσω πάρα πολλά. Δεν θα το κάνω για τον απλό λόγο ότι αυτό που ενδιαφέρει κατά τη γνώμη μου είναι οι αρχές πάνω στις οποίες θα κινηθούμε αυτή τη νέα πενταετία. Θα ήθελα όμως εδώ να αναλάβω προσωπικά με το πιο κατηγορηματικό τρόπο μια δέσμευση απέναντι σε όλους εκείνους που δοκιμάζονται σε αυτή την περίοδο. Σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους στηρίξουμε. Γι' αυτό θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε δημότη, σε κάθε οικογένεια που αγωνίζονται με αξιοπρέπεια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης. Όλες αυτές τις μέρες του προεκλογικού αγώνα υπόθηκαν και ακούστηκαν πολλά. Συνήθως έτσι γίνεται. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν καλόν και έντιμο αγώνα, όπως αρμόζει στον πολιτικό πολιτισμό μας και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Γι' αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία των συνδημοτών μας επιδοκίμασε με την ψήφο του την προηγούμενη Κυριακή. Υπάρχουν φυσικά και φίλοι και συνδημότες μας που στράφηκαν προς άλλες παρατάξεις. Θεμητό και ουσιαστικό για τη δημοκρατία μας. Όμως τώρα ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης. Τώρα δεν κρίνεται απλώς η δύναμη των παρατάξεων. Κρίνεται το μέλλον της Πρέβεζας. Κρίνεται το μέλλον αυτού του τόπου. Τώρα θα πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε χωρίς αποκλεισμούς και προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες. Τώρα όλοι μαζί πρέπει να ταξιδέψουμε στη νέα εποχή. Και στη νέα εποχή για την Πρέβεζα δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Φίλες και φίλοι, στην πορεία για τη νέα Πρέβεζα δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε θεατές κριτές, αλλά ούτε και βαρύδια. Τώρα πρέπει να κοιτάμε όλοι μπροστά, με όραμα για τον τελικό προορισμό. Τώρα το γνωρίζουν όλοι,
ότι έχουμε τη γνώση για να κινηθούμε με σταθερά βήματα. Έχουμε τη διάθεση να αγωνιστούμε με σύνεση και αποφασιστικότητα. Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη νίκη, θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι πιο, θα έλεγα, προσωπικό. Ζω εδώ και πολλές δεκαετίες στην Πρέβεζα. Με ξέρετε σχεδόν όλοι και σας ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει να γίνομαι αρεστός στους λίγους. Θέλω όμως να γίνω αρεστός στους πολλούς. Θέλω ειλικρινά να είμαι δίπλα σε όλους τους δημότες. Σε όλους εκείνους που αγωνίζονται καθημερινά για τη ζωή. Σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με αξιοπρέπεια που δεν συμβιβάζονται και δεν σύρονται από τους ισχυρούς. Θέλω να είμαι δίπλα σε κάθε σπίτι, σε κάθε γειτονιά και σε κάθε χωριό. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι πλέον η ζωή όλων μας. Γνωρίζω ότι το μνημόνιο, τα μέτρα και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται είναι κοινωνικά άδικες. Ο Δήμος μας όμως δεν μπορεί να σταθεί σε διαπιστώσεις. Πρέπει να μείνουμε όρθιοι για όλους τους πολίτες, για τους άνεργους και ιδιαίτερα για τους νέους που έχουν πληγεί περισσότερο. Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί τους, να δημιουργήσουμε δομές άμυνας αλλά και ανάπτυξης. Πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι στην αγωνία και τον αγώνα που κάνουν όλοι για να επιβιώσουν. Και θα το κάνουμε. Και θέλω να απόψω από εδώ το μήνυμα ότι με αγώνες, διάθεση και σχέδιο θα στηρίξουμε όλους αυτούς που βλέπουν τη ζωή τους να συμπιέζεται μέρα με τη μέρα. Και θα τα καταφέρουμε γιατί η Πρέβεζα έχει δυναμικούς ανθρώπους και ενεργούς πολίτες. Από αυτή λοιπόν τη δεξαμενή επιλέξαμε και εμείς υποψήφιους πρόσωπα δυναμικά και με προσφορά στο χώρο τους. Έχει λοιπόν η πόλη και η περιφέρεια τέτοιους ανθρώπους έτοιμους να προσφέρουν. Φίλες και φίλοι, μένουν λίγες μόνο ώρες για να δηλώσει η Πρέβεζα παρόν στη νέα εποχή. Ο αγώνας είναι αγώνας όλων μας. Αλλά να ξέρετε ότι η νίκη αυτή ανήκει σε εσάς, ανήκει στο λαό της Πρέβεζας. Εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας και για την αξιοπρέπεια που δείξατε όλο αυτό το διάστημα και την αντοχή σας. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και στους νέους και στους ηλικιωμένους και στην τρίτη ηλικία. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να καλέσω και τους ψηφοφόρους των άλλων παρατάξεων να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Για να είναι ο Δήμος μας μεγάλος, ο μεγάλος κερδισμένος και αυτής της αναμέτρησης. Από τη Δευτέρα και πάλι θα είμαστε όλοι μαζί. Με καθαρές συνειδήσεις και σκέψεις. Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι από τη Δευτέρα όλοι μαζί γυρίζουμε σελίδα. Και πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να σας καλέσω όλες και όλους να αποφύγετε εντάσεις όσο και αν προκληθείτε. Είχαμε απόψε μία, έλεγα, πρόκληση. Αντίπαλός μας, φίλες και φίλοι, δεν είναι καμιά παράταξη, αλλά τα προβλήματα αυτά του τόπου και μόνο αυτά. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και σας καλώ όλες και όλους να δώσουμε μαζί τη μάχη για τη μεγάλη νίκη την Κυριακή. Για ένα καλύτερο Δήμο, για μια καλύτερη Πρέβεζα. Γεια σας και με τη νίκη.